Ο τόπος μας είναι ένας τόπος πλικισμένος με πλούσια ιστορία, με μοναδική φύση, με τρομερές δυνατότητες ανάπτυξης και κυρίως με ανθρώπους ικανούς και προκομμένους. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα μείγμα ικανό να επιτύχει μεγάλα πράγματα. Για να γίνει αυτό, απαιτείται προσπάθεια από όλους μας. Και πρώτα-πρώτα από εμάς. Εμείς οι πολιτικοί, ή μάλλον καλύτερα οι αιρετοί, βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση με τον ψήφο των πολιτών για να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη βελτίωση των συνθήκων της ζωής τους και στην αναβάθμιση συνολικά του βιωτικού τους επίπεδου. Αυτό προϋποθέτει, κατά τη γνώμη μου, δύο βασικά πράγματα: όραμα και δουλειά. Η Τηλοκρανία είναι τυχερή, καθώς αυτή την περίοδο στο τιμόνι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού βρίσκονται ως επιτοπλίστων νέοι άνθρωποι με ικανότητες και όρεξη για δουλειά. Ο τόπος μας επί χρόνια υπήρξε έρμεο μικροπολιτικών παιχνιδιών και σκοπιμοτήτων. Με τη δουλειά μας, εμείς τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η εποχή που η Τηλοκρανία ήταν κομπάρσος τέλειωσε. Όλοι μαζί, από τον Περιφερειάρχη μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο της Περιφέρειας, συμβάλλουμε προς το κοινό στόχο. Να κάνουμε τον νομό μας υπόδειγμα ανάπτυξης. Πόλο έλξης με παραγωγικό πυλώνα σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Μιλάμε όλοι μας για ανάπτυξη. Μία λέξη που σε πολλούς ακούγεται σαν πανάκια, σαν η λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Είναι όμως έτσι? Και αν ναι, πώς θα έλθει και σε εμάς η πολυπόθετη αυτή ανάπτυξη? Για μένα, δύο είναι τα βασικά προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη: οι υποδομές και τα δίκτυα. Δηλώνω υπερήφανο μέλος της Περιφερειακής Αρχής του Νεκτάριου Φαρμάκη, που μέσα σε δύο χρόνια μόλις έχει καταφέρει να εξασφαλίσει πόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μόνο για έργα που αφορούν τη δική μου αρμοδιότητα. Μόνο για την τριετία 19-20 και μόνο για την ΠΕ Τηλοκρανίας, μία από τις δύο υπηρεσίες που εργάζονται στο νομό μας έχουν υπογραφεί και υλοποιούνται ήδη έργα προϋπολογισμού 72,8 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχουμε την ίδια χρονική περίοδο εντάξει και άλλα 17 έργα συνολικού προϋπολογισμού 42 εκατομμυρίων ευρώ. 115 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την Τηλοκρανία και μόνο από εθνικούς πόρους και μόνο από μία υπηρεσία. Επιπροσθέτως, έχουμε την έδρα που, από την Πάτρα για τους εθνικούς δρόμους και για τα ποτάμια. Αν βάλουμε και τα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους έργα, για το Τηλοκρανία είναι επιτέλους σε τροχιά ανάπτυξης. Ξεπερνάμε τα 200 εκατομμύρια ευρώ ήδη. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η ειδοποιώς διαφορά μας από το παρελθόν. Η εποχή μας είναι μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα των υποδομών και των έργων. Πολλά είναι εκείνα που πρέπει πλέον να ληφθούν υπόψη στην υλοποίηση ενός project, όπως για παράδειγμα ενός απλού δρόμου. Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή έχουν επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε όλα εκείνα που πρέπει πλέον να έχουν προσωπικό. Μέσα στην τελευταία έχουμε υπολογίσει ένα πολλοσία προβάσεων που αφορούν το δυνατόν καλύτερη αντιπλημμυρική θωράκη στους νομούς μας. Ρέματα, χήμαροι και ποτάμια, όχι πάντα εντός της αρμοδιότητάς μας, καθαρίζονται εντατικά. Περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ για το σκοπό αυτό. Πολλά από αυτά παρέμειναν επί χρόνια καθάριστα, αποτελέοντας εστίες κινδύνου, οι οποίες πολλές φορές προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές. Να σημειώσω εδώ ότι η Τηλοκρανία κατά τη γενική ομολογία ανταπεξέλθε ιδιαίτερα ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια του Ιανού, αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Η ναυπακτία που βρισκόμαστε τώρα έχει δύο μεγάλα ποτάμια, το Μόρνο και τον Εύβοινο. Στο Μόρνο, μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, εγκαθίσταται εργολάβος και ξεκινά εργασίες. Στον Εύβοινο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη. Ένα ακόμα θα ξεκινήσει σε λίγο και προετοιμάζουμε μνημόνιο συνεργασίας. Μία επιτυχία του Νεκτάριου Φαρμάκη με τη ΜΟΜΚΑ, την παλιά ΜΟΜΑ, για να μας συνδράμουν και αυτοί. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να βεβαιωθούμε στο μέτρο του δυνατού ότι τα ποτάμια, οι χήμαροι και τα ρέματα δεν απειλούν ζωές και περιουσίες. Και αυτό είναι ανάπτυξη. Χθες εγκρίθηκαν περίπου από τον κύριο Σκάλκο άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ για καταστροφές που έχουν γίνει στην περιοχή μας. Ο κύριος Δήμαρχος πιέζει κάθε μέρα, μέσα σε αυτά τα 10 εκατομμύρια είναι και υποκίστα. Δεν είναι όμως μόνο η πρόληψη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πολλές φορές οι εκ των υστέρων παρεμβάσεις για την ανάταξη μιας φυσικής ανθρώπινης καταστροφής. Νομίζω ότι όλοι μας, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, γνωρίζουμε για το πόσο μεγάλης έκτασης είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύμπλεγμα των λιμοθαλασσών, Μεσολογίου Αιτωλικού. Οι παρεμβάσεις πριν από πάρα πολλά χρόνια και η ουσία ουσιαστικής αντιμετώπισης των συνεπειών τους έχουν φέρει στο οικοσύστημα μία ωραϊκή κατάσταση. Εγώ θα τολμούσα να πω στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Οι παραθεστές αποφεύγουν πλέον συστηματικά σημεία τα οποία παλιότερα ήταν γεμάτα κόσμο. Θα με σκάσει. Η αλιευτική παραγωγή μειώνεται διαρκώς, δυσοσμία, υπερτροφία φυκιών και άλλα πολλά. Ο κόσμος εδώ και μία εικοσιετία σχεδόν άκουγε έργα για τη λιμνοθάλασσα και δεν έβλεπε τίποτα. Οι ευκαιρίες για χρηματοδότηση κινδύνευαν να χαθούν οριστικά. Δεν το αφήσαμε έτσι. Οι μελέτες που ήταν πληρωμένες από τον ελληνικό λαό με μία υπερπροσπάθεια μετατράπηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα γίνουν στο νομό μας. Με το νεκτάριο φαρμάκι επικεφαλής το κυνηγήσαμε και εξασφαλίσαμε σχεδόν 22 εκατομμύρια ευρώ για έργα σωτηρίας της λιμνοθάλασσας. Καθοριστική συμβολή των υπηρεσιών μας, στους οποίες οφείλουμε ένα μπράβο, αλλά και στον συμπατριώτη μας Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου, Σπύλιο Λιβανού, τον οποίο και ευχαριστούμε. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια του το οφείλω τον κύριο Παπαδάκη και τη σύζυγό του, οι οποίοι παραχώρησαν την περιουσία τους για να κατασκευαστεί εκεί το αντλιοστάσιο, για να μην καθυστερήσουμε και να μην χάσουμε την ένταξη του έργου. Με τις απολωτριώσεις. Δεν είναι όμως εδώ. Οι κυρίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος. Μέσα στο συνολικό σχέδιο δράσης για τα έργα αυτά, στη λιμνοθάλασσα υπάρχει και πρώτη φορά η πρόβλεψη της παρακολούθησης αρχικά για 5 χρόνια της απόδοσης των έργων που θα πραγματοποιηθούν. Εξειδικευμένο πανεπιστημιακό εργαστήριο με ειδικό εξοπλισμό θα ελέγχει την ποιότητα και την πρόοδο της βελτίωσης των υδάτων, ενώ παράλληλα θα μπορεί να αντιμετωπίζει και εστίες μόλυνσης ή ασυνείδητους ρυπαντές. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον μας είναι μοναδικό και μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης του τόπου μας. Και για να πάμε ένα βήμα μπροστά, θα σας πω και κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής μας. Έχουμε εξασφαλίσει περίπου 200.000 ευρώ για την υλοποίηση μια επιστημονική έρευνα που θα αποτυπώσει με ακρίβεια το σύνολο του υδάτων συστήματος των λιμνών, Τριχονίδας και Συμμαχίας και των γύρων περιοχών. Εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι κορυφαίοι στο είδος, θα μας δώσουν μια πλήρη τεκμηριωμένη εικόνα του υδραυλικού συστήματος της περιοχής. Με βάση αυτό, θα μπορούν πλέον οι υπηρεσίες μας να προβούν σε όλα όσα απαιτούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και περιουσιών. Με μια διαρκή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στη χώρα, η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα. Για να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, η γνώση θα είναι η δύναμή μας. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η μελέτη που έχει ήδη ανάδοχο για τον παραλίμνιο δρόμο Πανετολίου. Γιατί η ανάπτυξη σημαίνει και δρόμοι. Δρόμοι όμως μελετημένοι σωστά, με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα μεγάλο έργο ανάπτυξης που θα πολλαπλασιάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της πανέμορφης αυτής περιοχής και θα καταστεί κοινό κτήμα. Χαίρομαι πολύ, κυρία Σαμαρά, για τη σημερινή ευκαιρία που μου δίνεται να σας παρουσιάσω τι έχουμε κάνει για την ξεχασμένη Αιτωλακαρνανία μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια. Σε μια περιοχή που έχει χορτάσει από λόγια και υποσχέσεις, δουλέψαμε με επιμονή και μέθοδο και φέραμε πολυπόθετα έργα. Ονομάστηκε και σωστά το συνέδριό σας Άλμα Ανάπτυξης. Αυτό το άλμα πραγματοποιούμε με το νεκτάριο φαρμάκι. Δεν θα σας κουράσω άλλο, όμως επιγραμματικά θα σας πω μερικά έργα που φέρνουν πιο κοντά την πολυπόθετη ανάπτυξη. Για μας και την Αιτωλακαρνανία μας, ανάπτυξη είναι το ότι δημιουργούμε μια νέα πύλη εισόδου στην περιφέρειά μας με τη βελτίωση της επαρχιακής οδού στο τμήμα Γραμμένη Οξιά, όρια νομού Αιτωλακαρνανίας. Υλοποιούμε έτσι ένα αυτονόητο αίτημα δεκαετιών των κατοίκων των δύο νομών. Το ότι σε συνεργασία με το Δήμο Ξερομέρο σχεδιάσαμε και εντάξαμε την ανάπλαση παραλιακού μετόπου και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου Αστακού. Ο ξεχασμένος για χρόνια Αστακός αναδεικνύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Το ότι σε συνεργασία με το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας προχωράμε στη δημιουργία του καταφυγείου τουριστικών σκαφών Βόνιτσας. Σκάφοι από όλη τη Μεσόγειο θα μπορούν να έρχονται στην περιοχή, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα του τουρισμού της περιοχής. Το ότι σε συνεργασία με το Δήμο Αμφιλοχίας προχωράμε με βήμα ταχύ την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου Αμφιλοχίας. Δίκτυα πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, χώρων πρασίνων και αναψυχής. Ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και επισκέπτες. Το ότι συνεργαζόμαστε με το Δήμο Ναυπακτίας για την πλέον αποδοτική υλοποίηση της σύνδεσης του Κρυονερίου με την Καβορότρυπα, για να γίνει και αυτή η περιοχή εστίας ανάπτυξης. Από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης μας το οραματίστηκε και μας πιέζει να προχωρήσουμε. Το ότι προχωράμε την αναβάθμιση στο σύνολο του, φω...
στο σύνολο του φωτισμού του εθνικού οδικού δικτύου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αντικατάσταση με LED και εξυγχρονισμό του δικτύου. Ήδη έχουμε ένα μεγάλο έργο σε εξέλιξη που στην καθημερινότητα σας το ζείτε πλέον για το Λακανανί μας. Η Δυτική Ελλάδα έχει φως στους δρόμους. Με ένα έργο προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Προσφέρουμε σε όλους ασφαλέστερους δρόμους. Το ότι θα βελτιώσουμε την προσβασιμότητα στα μοναστήρια και λατρευτικούς χώρους της Αιτωλακαρνανίας. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι ένα είδος τουρισμού που μπορεί να έχει μεγάλη απήχηση στην περιοχή μας, καθώς είναι κυριολεκτικά σπαρμένη από τέτοιους προορισμούς. Το ότι, αν και δεν είναι αρμοδιότητά μας, καθαρίζουμε, συντηρούμε και βελτιώνουμε με δικά μας μηχανήματα και προσωπικό τις οδικές προσβάσεις στο μοναδικό φυσικής ομορφιάς βουνό του Αρακίνθου. Η πυροσβεστική και η δασική υπηρεσία αποκτούν απρόσκοπτη πρόσβαση για επιτήρηση και προστασία του ορεινού όγκου. Παράλληλα, όμως, όλοι μας αποκτάμε πρόσβαση σε ένα πραγματικά μοναδικό οικοσύστημα με ασφάλεια. Το ότι θα αναβαθμίσουμε ενεργειακά κτίρια και εγκαταστάσεις, μειώνουμε το ενεργειακό τους αποτύπωμα, μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των συμπατριωτών μας. Το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου έχει ήδη ενταχθεί. Το ίδιο και το Παπαχαραλάμπιο στάδιο της Ασπάκτου. Μία υπόσχεση του καλού μας φίλου Λευτέρη Αυγενάκη που έγινε πράξη.